Το κοντά το μικρόφωνο. Στον κύριο Ζέρμα που είχε κάνει ένα τεράστιο τέλο. Ένα κοινό λόγο. Καλωσορίζω στη Θεσσαλονίκη τον φίλο και πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, Γιάννη Μητσοτάκη. Όπω γνωρίζετε, είμαστε μια ισχυρή προσωπική, πολιτική δομή. Και το γεγονό ότι επέλεξε τι τελευταίε ώρε τη προεκλογική εκστρατεία, μια δύσκολη και μακρά προεκλογική εκστρατεία, να βρίσκεται στην πόλη μα, στην πόλη τη Θεσσαλονίκη, σημαίνει για μένα, σημαίνει για μας πολλά. Οι Έλληνες έχουν ορίσει ποιο είναι το ζητούμενο στις εκλογές της επόμενης Κυριακής. Μετά από τόσα χρόνια κρίσης και οικονομικών δυσκολιών, απαιτούν μια νέα σελίδα, απαιτούν μια νέα αρχή, αλλά περιμένουν και μια επιτυχημένη πορεία. Άλλωστε, κάτι αντίστοιχο ήταν και το κριτήριο με το οποίο ψήφισαν στις πολιτικές εκλογές πριν από ένα περίπου μήνα. Θα χαρώ πολύ η επόμενη μέρα, δηλαδή η 8 Ιουλίου, όπως και η 1η Σεπτεμβρίου, θα είναι απαρχή επιτυχιών για τη χώρα αλλά και για την πόλη. Είμαι σίγουρος ότι εφόσον οι Έλληνες δώσουν αύριο μια ισχυρή εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες όλων. Η Θεσσαλονίκη, ως δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, ως πρωτεύουσα της Μακεδονίας, θα είναι παρούσα στη μεγάλη προσπάθεια ανάταξης αυτής της χώρας. Δεν μπορεί στα επόμενα χρόνια η πόλη, η πατρίδα μας, να σέρνουν. Και η Θεσσαλονίκη σε αυτή την προσπάθεια θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Με ουσιαστικές υποδομές, με λειτουργική διοίκηση μέσα από αλλαγές που θα γίνουν στο κεντρικό